όλα έτοιμα για το Jumble εδώ στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος γυναικών, τον το play-off. Ανόρθωση πάει στην έδρα, έρχεται εδώ στην έδρα της ΑΕΛ. Η ομάδα της Αμοχώστου προηγείται 2-1 στις νίκες. Με νίκη σήμερα οι Αμοχωστιανοί παίρνουν τον τίτλο. Η ΑΕΛ ψάχνει να κάνει το 2-2 και να στείλει τη σειρά σε ένα πέμπτο τελικό. Το Jumble με την πρώτη κατοχή στην Ανόρθωση. Η Ανόρθωση στη μάχη για το rebound πήρε την κατοχή. Πάγκαλος βρίσκει δίωδο προς το καλάθι και σκοράρει. Μάρισα Πάγκαλος. Το όχι, είναι το δυνατό της σημείο αυτό να βρίσκει ανοιχτό γήπεδο. Αυτό σημαίνει πολλά για την Ανόρθωση. Η ΑΕΛ που παίρνει τώρα ένα καλάθι με την Οικονομίδου της πρώτης περίοδου. Η ΑΕΛ σε επίθεση, Τσέρι στη weak side, Πιτσιλίδου για τρεις από τη γωνία. Μέσα από την Άντρια Πιτσιλίδου, πρώτο τρίποντο για την ΑΕΛ σήμερα. Η Τσέρι να την εδώ και πάλι, παίρνει την μπάλα. Αυτή τη φορά πάει προς την baseline, να την πάσα στην weak side, στην Παπαδούρη, η οποία θα ευστοχίσει από τα 6.75. Σημείο, η ΑΕΛ που τώρα έχει 5 στις 8 βολές. Πάγκαλος. Δει στην Τέλβα, ωραία η πάσα από την Πάγκαλος, καλάθι και φάουλ για την Αμερικανίδα, με το οποίο έχει πλέον την ευκαιρία να ισοφαρίσει αν πετύχει τη βολή. Το να βρίσκεται στο weak side Ρουσάκη είναι ό,τι χειρότερο για την αντίπαλη ομάδα. Η ΑΕΛ να δούμε θα απαντήσει, όχι, έρχεται όμως η Παπαδούρη, παίρνει το επιθετικό rebound στο shoot της και σκοράρει 40-34 μπροστά η ΑΕΛ. Μενελάου για τρεις, σκοράρει η Χριστιάνα Μενελάου, μεγάλο τρίποντο από την Μενελάου που πανηγυρίζει με τις συμπαίχτριές της στον δρόμο για τον πάγκο στο time out. Εδώ η επανάληψη της πρώτης τάπα που δέχτηκε η Πιτσιλίδου από την Τέλβα. Οπότε διαβάζει την άμυνα και κάνει ένα step back. Πιτσιλίδου για τρεις, σκοράρει. Ευκαιρία τώρα για την Ανόρθωση να αυξήσει το προβάδισμά της. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Τέλβα με αντίπαλο την Όρλοβιτς. Τέλβα γύρισε και σκόραρε. Άρον-άρον ο κύριος Αρίστου θα βάλει στο παιχνίδι την Κωνσταντίνου. Πάγκαλος έδωσε στην Τέλβα. Τέλβα ελευθερώνεται, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. Καλάθι και φάουλ από την Τιάννα Τέλβα, με το οποίο ανεβάζει τη διαφορά στο μεγαλύτερο της σημείο σήμερα, στο σύν 9. 59-68, τρίτο φάουλ από την Πέτρα Ολόβιτς. Για τρεις, άστοχο, η ΑΕΛ ευκαιρία τώρα να μειώσει με την Τσέρι. Βλέπει την Οικονομίδου, τη δίνει μια ωραία πάσα κάτω στο καλάθι, σκοράρει η Ελένη Οικονομίδου. Time out ζητάει ο Άριστος Αρίστου, βλέποντας την ΑΕΛ να μειώνει στους 6. Η Τσέρι παίρνει το μακρινό αμυντικό rebound, τρέχει. Στυλιανίδη θα δοκιμάσει από τρεις μέσα από τη Σοφία Στυλιανίδη. Πολύ σπουδαίες βολές για την Μαρίσα Πάγκαλος. Η ΑΕΛ που τρέχει, Στυλιανίδη παίρνει το pick. Θα ξανακάνει το shoot Στυλιανίδη για τρεις. Ξανά ευστοχή Στυλιανίδη. Μειώνει στους τρεις, 75-72. Το φάουλ που γίνεται στην Τέλβα. Μίδου κλείνεται, η Όρλοβιτς για τρεις. Άστοχη, η Τέλβα το rebound και όλα εδώ τελειώνουν. Πρωταθλήτρια Κύπρου για το 2021 η Ανόρθωση Αμοχώστου. Πρώτο πρωτάθλημα στο μπάσκετ για την ομάδα της Αμοχώστου σε ανδρικό και γυναικείο. Ιδρυτική ομάδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για Ανόρθωση και η γυναικεία της ομάδα κατακτάει τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος, κερδίζοντας τον Νίκο Σολομονίδη στην ΑΕΛ 72-77 και κάνοντας το 3-1 στις νίκες.